Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Η παιδεία σε κρίση». Ο κ. Παναγιώτης Γεωργούτσος είναι μαζί μας, υποδιευθυντής στο 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης και αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας Σμύρνης Μοσχάτου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η παιδεία έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά αλλάζει και από χρόνο σε χρόνο. Ναι, βεβαίως. Και με το νέο Λύκειο, το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή η εξέλιξη από πέρυσι, την 1η Λυκείου, η Β' Λυκείου συνεχίζει φέτος. Στη Γ' Λυκείου είμαστε με το παλιό σύστημα, αλλά θα περάσουμε στο καινούργιο σύστημα. Και με την τράπεζα θεμάτων, οι εξελίξεις και οι αλλαγές θα είναι ραγδαίες και εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι εις βάρος της παιδείας και του Λυκείου. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά αυτή η αλλαγή στο σύστημα? Πάρα πολύ, διότι δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα με μεγάλο όγκο ύλης, συνεχείς εξετάσεις. Εξετάσεις που θα μετράνε για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο από την 1η Λυκείου. Είναι ένα σύστημα, τα παιδιά που είναι πιο αδύναμα, πιο φτωχά, τα παιδιά των μη προνομιούχων πιθανόν να μην το αντέξουν. Είναι ένα σύστημα για λίγους μαθητές που θα έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν ιδιωτικά, ιδιαίτερα ή φροντιστήρια, γιατί θα έχουν ανάγκη της φροντιστηριακής παρουσία στη σχολική ζωή συνέχεια. Και έχουμε και τρεις ομάδες προσανατολισμού, δηλαδή έχουμε τρεις κατευθύνσεις όπως λέγαμε παλιά. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Οι τρεις ομάδες είναι ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών, ομάδα θετικών σπουδών και ομάδα οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών σπουδών. Στην επόμενη διαφάνεια, εδώ βλέπετε την γενική παιδεία. Πόσες ώρες κάνει το κάθε μάθημα, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Μπουγελέκα, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους τηλεθεατές. Κύριος Γεωργούτσος μας είπε πριν για το πώς έχει αλλάξει το σύστημα. Θα μας πείτε για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να διορθωθεί το θέμα συνοπτικά. Μέσα στις άμεσες ενέργειες της αυριανής κυβέρνησης της αριστεράς, είναι και η αλλαγή αυτού του απαράδεκτου συστήματος των πανελληνίων εξετάσεων κατ' ουσίαν στο Λύκειο. Θέλουμε λοιπόν καταρχάς να δηλώσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα ότι θα καταργήσουμε το σύστημα των εξετάσεων με θέματα κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων και με βαθμολογία που θα συνυπολογίζεται για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο από την 1η κιόλας Λυκείου. Αυτό θα καταργηθεί. Θα καταργηθεί, εάν γίνουμε κυβέρνηση το Φεβρουάριο, αμέσως αυτή τη χρονιά, τον Ιούνιο. Οι εξετάσεις οι προαγωγικές στο Λύκειο θα γίνονται μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις και με θέματα που θα θέτει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα. Και φυσικά το ίδιο θα ισχύει και με το απολυτήριο Λυκείου. Δηλαδή, σκοπεύουμε να αποσυνδέσουμε πλήρως την απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι ένα από τα πιο κομβικά ζητήματα που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο Λύκειο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλουμε να περιορίσουμε. Υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί τις γραπτές εξετάσεις στο γυμνάσιο. Θα είμαστε σε μια τελική φάση διαμόρφωσης της πρότασης, όπου έχουμε στο μυαλό μας γενικά ότι θέλουμε να περιορίσουμε το χρόνο εξετάσεων και να κάνουμε περισσότερο το χρόνο μαθήματος, το χρόνο της διδασκαλίας στα παιδιά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερο μάθημα στα παιδιά και λιγότερο εξετάσεις. Αυτή είναι η γενική μας κατεύθυνση αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να αναμορφώσουμε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Θέλουμε άμεσα να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να διδάσκονται μαθήματα τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να υπάρχουν σχολές στις οποίες θεωρείται προαπαιτούμενο το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο ή τα γερμανικά, ή τα ισπανικά, ή τα ιταλικά για να δώσουν εξετάσεις αντίστοιχες φιλολογίες και αυτά τα μαθήματα να μην διδάσκονται. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Και έχουμε
κοστολογημένα λογαριάσει, να έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε ένα δεκατιανό δωρεάν σε όλα τα παιδιά, να σητίζονται τα παιδιά του ολοήμερου σχολείου, να βελτιώσουμε το ζήτημα της σήτησης και της στέγασης των φοιτητών που ζουν μακριά από τα σπίτια τους, που φοιτούν σε πόλεις που δεν είναι αυτές που βρίσκεται η κατοικία τους. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη δέσμη μέτρων, τις οποίες θα μας δοθεί σε λίγο η δυνατότητα να ανακοινώσουμε. Σκοπεύουμε μέσο πρόθεσμα να τίνουμε σε μια κατάσταση περιορισμού του αριθμού των μαθητών μέσα στις τάξεις. Σκοπεύουμε να διώξουμε το φόβο που υπάρχει και μέσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή μέσω αυτού του συστήματος των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων, της κατάργησης ολόκληρων κομματιών της εκπαίδευσης και παραχώρησής τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στο σχολείο τους αυτούς που απολύθηκαν ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και να βγάλουμε από πάνω αυτή την ταφόπλακα της αξιολόγησης. Να διώξουμε με μια κουβέντα το φόβο από τον εκπαιδευτικό μας κόσμο, πριν απ' όλα. Για να μπορέσει και ο εκπαιδευτικός να γίνει μέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες ένας φορέας αισιοδοξίας προς τους μαθητές, προς τους γονείς, προς την κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στο και σύντομα τις βασικές μας αρχές. Είναι εύκολα την ψυχολογική πίεση που υπόκειται οι μαθητές σε αυτήν την περίοδο. Από τέτοιου γυμνασίου μπαίνουν σε ένα κλιπάκι φροντιστηρίου. Επίσης έχουν και πάρα πολύ πίεση και από τους γονείς. Πολλοί μαθητές έχουν πάρα πολύ πίεση από τους γονείς τους, καθώς προφανώς γιατί τους αγαπάνε και θέλουν καλύτερο για αυτούς. Επηρεασμένοι από την κοινωνία και από όσα που είναι γύρω τους, αναγκάζονται να τους πιέσουν ώστε να αποδώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό το σύστημα που διανύουμε. Όπως πολύ εύστοχα, δεν θα αναφερθώ, δεν θα το αναλύσω παραπάνω, ανέφερε ο Γιώργος Γουτσός. Οι ταξικοί φραγμοί που παίρνουν με το νέο λύκειο. Μαζί μας είναι ο Νίκος Γεωργούτσος, μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑΣ Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Ξεκινήσατε κάποιες δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της νεολαίας. Πες μας. Αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια εκδήλωση με το σκοπό να παρουσιάσουμε πώς έχουν στο μυαλό τους οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή το νέο λύκειο και να δείξουμε ότι η πολιτική η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή χτυπά όλα τα κοινωνικά αγαθά και εστιάζει σε πολύ σημαντικά για την κοινωνία μας, όπως είναι το δημόσιο και δωρεάν αγαθό της παιδείας. Έχετε προγραμματίσει άλλες εκδηλώσεις στη συνέχεια? Ναι, στο προσεχές διάστημα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Σμύρνης θέλει να ανοιχτεί στον κόσμο της Νέας Σμύρνης, να ανοιχτεί στη νεολαία, να ακούσει τους προβληματισμούς της, να συζητήσει μαζί της με σκοπό να ανοίξουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία πλήττονται αυτήν την περίοδο. Σε ευχαριστούμε. Από την εκδήλωση συζήτηση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ για το nstv.gr, Ριέλα Χρυσού.